την Πέμπτη, ουσιαστικά είναι η ίδια μέρα που θα γινόταν και η συνάντηση του ενδιάμεσου και βεβαίως θα αλλάξει η ημερομηνία. Δεν θα αλλάξει. Καλό μεσημέρι. Καλό δεν θα αλλάξει η ημερομηνία. Μας ήρθες με πολλά νέα. Ναι, δεν θα αλλάξει η ημερομηνία της Πενταμερούς που θα κάνουν τα πέντε κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Θα γίνει αμέσως μετά το Εθνικό Συμβούλιο αυτή η συνάντηση. Ίσως είναι και πιο, είναι πιο καλύτερα επίκαιρο. Και ναι, ίσως και λοιπόν, θα είναι και πιο απαραίτητο να γίνει. Αφού ξεκινήσαμε αυτό, να πούμε λοιπόν ότι το Εθνικό Συμβούλιο θα συνέλθει την ερχόμενη Δευτέρα, θα συζητήσει όλες αυτές τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο Κυπριακό, αλλά και τη μία ανάφτεξη μετά την άλλη που βλέπουμε από πλευράς Ταγίπ Ερντογάν. Και ακολούθως τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου θα συζητήσουν για το θέμα των προεδρικών εκλογών. Είναι μια, ήταν ένα αίτημα που είχαν θέσει κάποια κόμματα, καονίστηκε αυτό το ραντεβού, δεν θα αλλάξει, θα είναι μετά την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Τώρα να τα πάρουμε όλα ένα-ένα, γιατί έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θα του ζητήσουμε βεβαίως να σχολιάσει. Να ξεκινήσουμε το νεότερο. Σήμερα το πρωί βρέθηκε όλη η διαπραγματευτική ομάδα μαζί και με τον Γενικό Εισαγγελέα στο Προεδρικό εν ώψη και της αυριανής συνάντησης. Φαίνεται ότι προετοιμάζουν τις προτάσεις εν ώψη της αυριανής συνάντησης, όπου θα συζητηθούν τρία θέματα: οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση και διακυβέρνηση. Σε αυτή την σύσκεψη, όπως πληροφορούμαστε, ήταν και ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος δίνει τις νομικές ψυχές των προτάσεων αυτών, ώστε να είναι σωστές από νομικής πλευράς. Είναι λοιπόν έτοιμα για αυτή την αυριανή συνάντηση, η οποία ξεκινά, τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως ξεκινά με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Το τοπίο είναι πάρα πολύ ομιχλώδες. Δεν υπάρχει κάτι το θετικό να δώσει σε αυτή την αυριανή συνάντηση. Φυσικά, καλύτερα θα μας τα πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πέρσα, το τι αναμένεται αύριο να γίνει και κατά πόσο θα δούμε να υπάρξει μια αισιόδοξη νότα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες, να πούμε, ξεκινούν αύριο και θα ακολουθήσουν ακόμα τρεις συναντήσεις. Και ουσιαστικά με τον Μπαρμπαρός να αναμένει οδηγίες, να έχουμε νέες ναύτεξ. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, όσον αφορά τη διαπραγματευτική ομάδα, φαντάζομαι επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ, βρέθηκε εκεί και ενημερώθηκε εν ώψη και της αυριανής συνάντησης, που δεν ξέρω αν όντως τα κεφάλαια που επιλέγησαν είναι για να εκτονωθεί λίγο η κατάσταση, διότι είναι κεφάλαια που δεν δημιουργούν εντάσεις. Όλα τα κεφάλαια καταρχήν είναι σημαντικά, ειδικότερα στη φάση που βρισκόμαστε. Αντιλαμβάνεστε ότι, για παράδειγμα, το κεφάλαιο της διακυβέρνησης που άπτεται τη λειτουργικότητα της λύσης είναι κεφάλαιο υψίστης σημασίας. Το ίδιο και το κεφάλαιο της οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα υπήρξε συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γίνονται συχνά τέτοιου είδους συναντήσεις, είτε με τον διαπραγματευτή είτε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και γίνεται με αφορμή, αν θέλετε, την επανέναρξη αύριο μιας, εμείς ελπίζουμε, ουσιαστικής φάσης των διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει εκείνη η πρόοδος που θα μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, συγκυρία, σε μια ιδιαίτερη φάση. Πέραν του τι θα συζητηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχουμε τις εξελίξεις στην Τουρκία, έχουμε τις κάποιες ενέργειες από πλευράς Τουρκίας που αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν και τις συνομιλίες. Η δική μας πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα παραστεί αύριο στη συνάντηση με την αναγκαία βούληση, την ετοιμότητα, έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδος. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Μιλάμε δηλαδή απλά για ελπίδες, δεν έχουμε έτσι κάποια απτά στοιχεία ότι θα είναι ουσιαστική η αυριανή συνάντηση? Αν θα είναι ουσιαστική και αν θα υπάρξει πρόοδος εξαρτάται και από τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πριν τη συνάντηση πώς θα κινηθεί η τουρκοκυπριακή πλευρά. Αν προσέλθει στο τραπέζι με προτάσεις που ξεφεύγουν του συμφωνημένου πλαισίου ή ξεφεύγουν των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει η αναγκαία πρόοδος. Άρα, αναμένουμε να δούμε την αυριανή συνάντηση, να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες συναντήσεις και θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε τις εξελίξεις. Κύριε εκπρόσωπε, οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν μεταξύ των δύο διαπραγματευτών εντός της ημέρας, ώστε να υπάρξει ένας καλύτερος οδηγός ενώπιον των δύο ηγετών αύριο? Γίνεται, υπάρχει προγραμματισμένη και σήμερα, υπήρχε και χθες συνάντηση των διαπραγματευτών.
που αν θέλετε λειτουργούν ως προπαρασκευαστικές στις συνάντησεις των ηγετών. Οι αποφάσεις όμως, η ουσιαστική διαπραγμάτευση αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει σε επίπεδο των δύο ηγετών. Μέσα σε αυτή τη συζήτηση που έγινε χθες και θα γίνει και σήμερα, φαίνεται κύριε εκπρόσωπε να έχουμε ένα καλό κλίμα, μια καλή διάθεση? Δεν μπορεί να διαφάνει κάτι τέτοιο, γιατί αντιλαμβάνεστε, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, οι διαφωνίες και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουμε είναι σε πολύ δύσκολα και ευαίσθητα θέματα. Θέματα τα οποία ουσιαστικά αναμένεται να συζητηθούν σε επίπεδο των δύο ηγετών. Μάλιστα. Φάνηκε όμως, κύριε εκπρόσωπε, μέσα από αυτή την συζήτηση που έγινε και στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, ότι ο Μουσταφά Κιντζή έχει την διάθεση να αλλάξει την τακτική του που έχει εφαρμόσει μετά την Γενέβη, ώστε να δούμε ουσιαστικά βήματα προόδου στο Κυπριακό. Κύριε Παπαϊλέα, θα πρέπει να αναμένουμε την πραγματοποίηση των συναντήσεων. Ξέρετε, η διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε τα απαιτεί από όλους μας σοβαρότητα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κάνουμε λίγη υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πολύ ευχαρίστως θα τοποθετηθούμε επί πραγματικών δεδομένων. Αν θέλετε όμως να συζητήσουμε τις εξελίξεις στην Τουρκία και πώς αυτές επηρεάζουν, σίγουρα η διαμορφωθήσα κατάσταση πραγμάτων ως πρώτη εκτίμηση από δική μας πλευρά δεν δημιουργεί, αν θέλετε, το αναγκαίο κλίμα ή τα δεδομένα εκείνα, έτσι ώστε να επιτρέπουν από πλευράς Τουρκίας να ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με απόλυτο σεβασμό στο ρόλο των Τουρκοκυπρίων και της ηγεσίας τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τα θέματα που έχουμε ενώπιον μας επηρεάζουν, αν θέλετε, και οι αποφάσεις θα ληφθούν σε μεγάλο βαθμό και από την Τουρκία. Οι εξελίξεις, όπως τις διαβλέπουμε τις τελευταίες μέρες, δεν, αν θέλετε, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα είναι εκείνα που θα επιτρέπουν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις, να δούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε εδώ να τοποθετηθούμε. Κύριε Χριστοδουλίδη, γιατί θέλουμε να πάμε λίγο και στις τουρκικές προκλήσεις, και αν θα τεθεί και αυτό το θέμα από τον Πρόεδρο αύριο στην συνάντηση. Είπατε ότι τον Μπαρμπαρός είναι πρόκληση το γεγονός ότι βρίσκεται στην κατεχόμενη Κερίνια. Αν μπορείτε μόνο να σας κρατήσουμε για δύο λεπτά στη γραμμή, διότι έχουμε εξέλιξη με την πτώση του ελικοπτέρου στην Ελλάδα, στην περιοχή της Ελασσόνας. Ναι. Επειδή είμαι εν μέσω μια σύσκεψη, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω αυτό το γεγονός. Ναι. Σε σχέση με τις ενέργειες της Τουρκίας. Ξέρετε, θα το θέσει Τουρκία, αύριο ο Πρόεδρος. Η Τουρκία επιδιώκει μέσα από τέτοιες ενέργειες να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ναι, ειδικότερα σε επικοινωνιακό επίπεδο. Εμείς σε καμία απολύτως περίπτωση, και αυτό αν θέλετε είναι και μια προτροπή προς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν θα ακολουθήσουμε σε δημόσιο διάλογο την τακτική που επιδιώκει η Τουρκία, η οποία πέραν από την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενδεχομένως να επιδιώκει να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα ή θέματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Λαμβάνουμε όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Μας ενδιαφέρει η ουσία και όχι επικοινωνία, επειδή η Τουρκία επέλεξε αυτή την οδό για να εξυπηρετήσει δικές της σκοπιμότητες. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ενέργειές μας, γίνονται σε συνεργασία με τα γειτονικά κράτη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επαναλαμβάνω, δεν θα ακολουθήσουμε την Τουρκία σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που αποσκοπεί να εξυπηρετήσει αποκλειστικά δικές της σκοπιμότητες. Καταλαβαίνουμε το ότι έχουμε Εθνικό Συμβούλιο την Δευτέρα, όχι για μια απλή ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για τις εξελίξεις της συνομιλίας, αλλά το τουρκικό δημοψήφισμα, διότι όλοι, κύριε Χριστοδουλίδη, οι ειδικοί κάνουν λόγο, εκφράζουν κάποιους φόβους λόγω της αυτής της τάσης της Τουρκίας και του Ερντογάν, ότι μπορεί να έχουμε νέες και να ενταθούν οι προκλήσεις τον Ιούλιο. Φαντάζομαι ότι θα τεθεί και αυτό το θέμα και θα πρέπει όντως να υπάρξει ομοφωνία για να αντιμετωπιστεί από κοινού. Ο κύριος λόγος σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου είναι η επανέναρξη των συνομιλιών μετά την απόφαση του Τουρκοκύπριου ηγέτη για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί και το θέμα, το αποτέλεσμα του τουρκικού δημοψηφίσματος, οι ενέργειες της Τουρκίας. Αλλά επαναλαμβάνω, και αυτό αν θέλετε είναι και ένα μήνυμα προς όλους, δεν θα μας επιβάλλει η Τουρκία τι επιθυμεί σε επικοινωνιακό επίπεδο, σε δημόσιο επίπεδο, είτε στην Κύπρο είτε πολύ περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δημιουργήσει αμφισβητήσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα εμπλακούμε σε ένα δημόσιο διάλογο για να εξυπηρετήσουμε τουρκικές σκοπιμότητες. Λαμβάνουμε όλες τις ενέργειες που πρέπει να λάβουμε
Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ενέργειές μας, είναι εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, είναι